επειδή θα σας μιλήσει ένας υπουργός απών. Όπως ακριβώς η κυρία Γεννηματά είπε προηγουμένως, καθώς αναφερόταν σε μυστικές υπηρεσίες, είπε ότι υπάρχει δίπλα του και ο υπουργός, ο κ. Παρασκευόπουλος, ο απών υπουργός. Γιατί με είπε απώντα υπουργό? Το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτηκα είναι μήπως απουσιάζω από την νομοθεσία. Αλλά επειδή το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε αυτή την περίοδο ήταν πολύ δραστήριο νομοθετικά και επειδή τα νομοθετήματα τα οποία παρουσίασε στη Βουλή όχι μόνο ήταν πολύ άριθμα αλλά ήταν και αντιπαραθετικά και η Βουλή τα αισθάνθηκε, δεν θα μπορούσε να με έχει χαρακτηρίσει απόντα υπουργό λόγω της έλλειψης νομοθετικού έργου. Μήπως με χαρακτήρισε απόντα υπουργό επειδή σε ό,τι αφορά τις υποδομές της δικαιοσύνης δεν δουλέψαμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης? Ήδη μνημόνευσα όμως ο Πρωθυπουργός ότι το στόχ, το απόθεμα των υποθέσεων που εκκρεμούν, τουλάχιστον στα διοικητικά πρωτοδικεία και τα οποία έχουμε έρευνες, μειώθηκε από τις 30 Ιουνίου του 2015 μέχρι σήμερα, πράγμα που σημαίνει ότι έχει γίνει σημαντικό έργο επιτάχυνσης της λειτουργίας δικαιοσύνης. Όπως επίσης και ο αριθμός και οι ημερομηνίες προσδιορισμού των υποθέσεων του ειρηνοδικείου πλέον έχουν πάψει να είναι τόσο μακρινές. Άρα έχει γίνει έργο και στις υποδομές. Και έχει γίνει έργο και στις υποδομές των φυλακών της χώρας μας και είναι πολύ γνωστό αυτό και διότι υπήρξε αποσυμφόρηση κατά 2.000 άτομα στις φυλακές μας, όχι επαρκής γιατί η χωρητικότητα είναι πολύ μικρότερη ακόμη, αλλά εν πάση περιπτώσει τόσο σημαντική ώστε να έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες σημαντικά και βέβαια έχουν βελτιωθεί και εξαιτίας άλλων καινοτομιών. Σε τι είναι απόν ο ομιλών υπουργός, θα σας το πω. Είμαι απόν διότι ουδέποτε πήρα τηλέφωνο οποιοδήποτε δικαστή, οποιοδήποτε εισαγγελέα για να του πω οτιδήποτε για οποιαδήποτε υπόθεση. Και είμαι και για, έναν άλλο λόγο είμαι απόν. Διότι όταν εμένα μου τηλεφώνησαν κάποιοι, των οποίων τα ονόματα ακούστηκαν εδώ, δεν δέχτηκα ποτέ να απαντήσω. Γι' αυτό το λόγο είμαι απόν και μόνο. Συγγνώμη, ζητώ για την ένταση, θα ηρεμήσω. Εάν ακούσει την συζήτηση αυτή κανείς από μακριά, θα πιστέψει ότι τα ζητήματα που καταλαβαίνει ως βασικά ζητήματα της δικαιοσύνης η κυβέρνηση και τα ζητήματα που καταλαβαίνει ένα σημαντικό μέρος αντιπολίτευσης είναι τελείως διαφορετικά. Η κυβέρνηση βλέπει ως κύριο πρόβλημα της δικαιοσύνης αυτή τη στιγμή την ανάγκη της δίκαιας αντιμετώπισης της διαφθοράς. Η αντιπολίτευση ως κύριο θέμα βλέπει αυτή τη στιγμή τη παρεμβάσεις της δικαιοσύνης. Τι συμβαίνει από τα δύο, ποιο είναι σωστό από τα δύο, θα τα εξετάσω και τα δύο. Να πω πρώτα ότι δεν σπέβδω να προσυπογράψω απολύτως το ότι το κύριο θέμα της δικαιοσύνης σήμερα είναι η διαφθορά. Καταρχήν, διότι βεβαίως η διαφθορά δεν είναι μόνο σημερινό πρόβλημα, δεν είναι πρωτόγνωρο, ούτε πρόβλημα μόνο της χώρας μας, αλλά επειδή βεβαίως η δικαιοσύνη σημαίνει πολλά επιπλέον εκτός από την διαφθορά η οποία όντως αποτελεί ένα σημαντικό της πρόβλημα. Πάντως, σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, σπέβδω να πω ότι το πρόβλημα το οποίο εκτέθηκε ιδίως από τον Πρωθυπουργό εδώ ως πρόβλημα διαφθοράς στη χώρα και αδυναμία ελέγχου της δεν απαντήθηκε. Διότι ο Πρωθυπουργός κατονόμασε, αναφέρθηκε σε 13 νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν εισαγάγει αναδρομική νομοθετική απαλλαγή από κατηγορίες χωρίς να υπάρξει απάντηση. Και βεβαίως οι περιπτώσεις όπου εκ των υστέρων γίνεται λόγος σε συγκεκριμένα είδη υποθέσεων και αναφέρεται ότι δεν μπορούν να αναστηθούν ευθύνες για αυτές τις περιπτώσεις, είναι αυτές ακριβώς οι οποίες έχουν ονομαστεί ως κρυπτοαμνηστία. Διότι το Σύνταγμά μας θεωρεί ότι μόνο σε περίπτωση αμνηστίας ένα έγκλημα το οποίο έχει τελεστεί είναι δυνατόν να αφαιθεί χωρίς κρίση. Και βεβαίως μόνο στην περίπτωση στην οποία έχουμε πολιτικό έγκλημα ή όπου έχουμε πλειοψηφία της Βουλής 3/5 που να αποφαίνεται για τον χαρακτηρισμό της αμνηστίας, μπορούμε να δεχθούμε ότι έχουμε κάτι ανάλογο. Επομένως,
Έχουμε να κάνουμε με μνήμα σημαντικών περιπτώσεων διαφθοράς για τις οποίες δεν υπήρξε απάντηση. Γιατί απέναντι και στις περιπτώσεις αυτές, τα νομοθετήματα που αναφέρθηκαν, αλλά και σε άλλες υποθέσεις διαφθοράς για τις οποίες έγινε λόγος εδώ, ποιο επιχείρημα, ποιο αντεπιχείρημα ακούστηκε, τι ακούσαμε, αναφορά σε γάτες. Και τι άλλο, ακούσαμε ένα λόγο που γενικεύει τη διαφθορά, διαφθορά είναι αυτό, αλλά διαφθορά είναι επίσης και η κατάπτωση των συνειδήσεων και προχωρήσαμε και τις λίστες, και λίστες δεν είναι μόνο αυτές, λίστες είναι και άλλες κατηγορίες, λίστα μπορεί να συγκροτήσει και ένας αριθμός υποθέσεων οι οποίες ποτέ δεν έφτασαν στη δικαιοσύνη, και δια της γενικεύσεως τελικώς ξεχνάμε και τι σημαίνει διαφθορά και τι σημαίνει λίστα. Αυτό το οποίο πάντως θα ήθελα να πω είναι ότι και οι αναφορές στην διαφθορά, αλλά και οι αναφορές στις παρεμβάσεις δικαιοσύνη από την πλευρά πλείς των ομιλητών προηγουμένως από το χώρο της αντιπολίτευσης, πλείς των προέδρων, είναι απολύτως εκλεκτικές. Δεν πρόσεξαν τα ίδια πράγματα ως παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη όσοι μίλησαν προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις, η αντιπολίτευση δεν θεώρησε ως παρεμβάσεις τις περιπτώσεις στις οποίες εκ των υστέρων ο νομοθέτης ήρθε να επιλύσει θέματα τα οποία έχουν τελεστεί, είναι εκκρεμή ενώπιον της δικαιοσύνης, είναι έτοιμα να χθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό δεν ενδιέφερε καθόλου ως παρέμβαση. Επίσης, στηρίχτηκε η φιλολογία της παρέμβασης σε μεγάλο βαθμό στη μήνυση μιας εισαγγελέως, χωρίς όμως να προσεχθεί το γεγονός ότι μία εισαγγελέας, χειριζόμενη μία δικογραφία, επισκέφθηκε έναν υπουργό για να μιλήσει περί αυτής φιλικά μαζί του. Και ρωτώ, πότε ξανά έγινε? Ακούσατε άλλη φορά δικαστικό λειτουργό να επισκέπτεται υπουργό για να μιλήσει μαζί του, έστω φιλικά για μία δικογραφία? Και αυτό το οποίο έγινε, αυτή η επίσκεψη, σας φάνηκε ότι αποτελεί παρέμβαση στη δικαιοσύνη? Μου φαίνεται ότι ο λόγος περί παρεμβάσεως στη δικαιοσύνη σε αυτήν εδώ την αίθουσα και μέχρι στιγμής είναι απολύτως εκλεκτικός. Και βεβαίως έγινε λόγος και κατά τη συζήτηση της καταπολέμησης διαφθοράς και για την ρύθμιση εκείνη, τροπολογία συνήθως ονομάζεται, σύμφωνα με την οποία επιτράπηκε η χρήση απαγορευμένων αποδεικτικών μέσων σε κάποιες περιπτώσεις και χαρακτηρίστηκε η ρύθμιση αντισυνταγματική. Η αλήθεια είναι ότι το Σύνταγμα όντως ορίζει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, απαγορεύεται η χρήση των παρανόμως αποκριθέντων αποδεικτικών μέσων. Το ίδιο το Σύνταγμα όμως έχει και μια άλλη διάταξη, πιο βασική κατά την εκτίμησή μου, και πάντως από τους θεμέλιους λίθους και της δικαιοσύνης και της ανομίας μας τάξης, η οποία αναγνωρίζει η χορηγία, αν θέλετε, στον πολίτη το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας. Υπάρχει δικαστική προστασία στον πολίτη εάν σε κάποια περίπτωση το αποδεικτικό μέσο είναι μόνο ένα και αυτό απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσει? Όχι. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να παρέμβει. Έχει δεμένα τη στα χέρια. Το θέλει αυτό το Σύνταγμα? Όχι, είναι η απάντηση. Δεν το θέλει. Έχουμε δύο ρυθμίσεις οι οποίες σε κάποια περίπτωση φτάνουν να συγκρούνται. Τι μπορεί να γίνει για να επιληθεί το πρόβλημα? Αυτό ακριβώς το οποίο επιχείρησε να κάνει ο νομοθέτης. Η λύση του προβλήματος να δοθεί με συνταγματικά κριτήρια, σαν και αυτά τα οποία έθεσε η τροπολογία, δηλαδή τη μοναδικότητα του αποδεικτικού μέσου, την αναλογικότητα και επίσης το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα έχει αποκτηθεί να μην φύγει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Αν όλοι αυτοί οι όροι, οι οποίοι είναι συνταγματικής περιοπής, συντρέχουν, τότε δεν κάμπτεται το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη και η δικαιοσύνη μπορεί να προχωρήσει κάνοντας χρήση των αποδεικτικών μέσων. Τι παρέλαβε λοιπόν αυτή η κυβέρνηση στο πεδίο της δικαιοσύνης? Παρέλαβε, όπως ακούσατε, έναν τεράστιο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων, οι οποίες ασφαλώς εμπόδιζαν και συνεχίζουν σε ένα βαθμό σημαντικό να εμποδίζουν τη λειτουργία τους. Είναι το κύριο θέμα, αν θέλετε, και για τους θεσμούς, το γεγονός ότι η δικαιοσύνη μας σήμερα απονέμεται με τόση βραθύτητα.
Δεν σας διαβάσω αριθμούς, αλλά να θυμίσω ότι ακόμη και για την πολυνομία, για την οποία σωστά έγινε λόγος ως πρόβλημα της ελληνικής δικαιοσύνης, αυτή η κυβέρνηση πάντως κάνει βήματα. Έκανε βήματα διότι έχει συγκροτήσει νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, 10 τον αριθμό περίπου, προκειμένου να προχωρήσουν σε νομοθετικό έργο με τρόπο συστηματικό, ώστε πλέον να μην συνεχίζεται το φαινόμενο της διάσπαρτης νομοθεσίας και της, για του μεγάλου αριθμού των νομοθετικών κειμένων. Επιπλέον των εκκρεμών υποθέσεων, θα πρέπει να θυμίσω κιόλας ότι η κυβέρνηση αυτή και στο θέμα των κρίσεων των δικαστικών για την θέση των προέδρων των δικαστηρίων λειτουργήσε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν και αξιοκρατικός και σύμφωνος με το Σύνταγμα. Πρέπει να σας πω ότι στη φετινή χρονιά, στο έτος 2015, εκκρεμούσαν περισσότερες κρίσεις από ό,τι σε άλλες περιόδους, ακριβώς διότι είχαμε την αλλαγή της ηγεσίας σε 4 δικαστήρια της χώρας και όχι σε ένα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, βέβαια, να είναι μεγαλύτερος αριθμός τόσο εκείνων οι οποίοι προήχθησαν στις ανώτατες θέσεις του δικαστηρίου, όσο και εκείνων οι οποίοι παραλήφθηκαν. Όμως, ποιοι παραλήφθηκαν ώστε να γίνεται λόγος για μια παρεμβατική λειτουργία της κυβέρνησης αυτής στη δικαιοσύνη? Στις 4 ηγεσίες των 4 δικαστηρίων, από τις 4, στις 2 εξελέγησαν οι αρχαιότεροι δικαστές και στις άλλες 2 εξελέγησαν δικαστές οι οποίοι είχαν τυπικά μεν θέση τέταρτη, στην πραγματικότητα όμως δεύτερη, διότι όσοι παρεμβάλλονταν ήταν εκείνοι οι δικαστές οι οποίοι είχαν μόνο ένα χρόνο ακόμη παραμονή στη δικαιοσύνη και σύμφωνα με μια παράδοση παλαιότερη της χώρας μας, όσοι έχουν δυνατότητα παραμονής στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας μόνο για ένα έτος, αποκλείονται από τις κρίσεις διότι δεν προλαβαίνουν να ασκήσουν έργο μέσα σε ένα έτος, το οποίο πολλές φορές δεν είναι και πλήρες. Επομένως, θα ήθελα... Κύριε Αθανασίου, μη παρεμβαίνεις, παρακαλώ. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν παραλείψαμε 47, κύριε Αθανασίου. Είχαμε κρίσεις σε 4 δικαστήρια και όχι σε ένα, όπως αυτό θα γίνει φέτος, και ο αριθμός, αν είναι κάπως αυξημένος, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παραλείψαμε, όπως γινόταν και στο παρελθόν, τους δικαστές οι οποίοι είχαν μπροστά τους μόνο έναν χρόνο. Και σε ό,τι αφορά τα άλματα για τα οποία έχετε κάνει λόγο, πρέπει να σας πω ότι έχοντας οδηγήσει στην Προεδρία, στην ηγεσία των ενότητων δικαστηρίων, δικαστές οι οποίοι είχαν θέση από πρώτη μέχρι τέταρτη στην ιεραρχία των αντιπροέδρων, δράσαμε με έναν τρόπο με πολύ περισσότερο σεβασμό στην ιεραρχία και στην αρχαιότητα από ό,τι παλαιότερες κυβερνήσεις, οι οποίες προήγαγαν στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας τον νεότερο από τους αντιπροέδρους, ή και στο απότερο παρελθόν στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου έναν αρεοπαγίτη ο οποίος δεν ήταν καν αντιπρόεδρος. Και βεβαίως είχαμε και προαγωγές στις θέσεις των αντιπροέδρων και 18 και 13 στη σειρά. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέτε, κύριε Αθανασίου, δεν ισχύει. Το δεύτερο θέμα, δεν αναφέρομαι στις μέρες σας, αναφέρομαι στο σύνολο των προηγούμενων κυβερνήσεων και λέω και πάλι ότι αυτό το οποίο έκανε η σημερινή κυβέρνηση, προάγοντας μόνο στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου μόνο δικαστές που ήταν από την πρώτη μέχρι την τέταρτη, τύπης τέταρτη, στην πραγματικότητα ανώτερη θέση, συνδύασε την αξιοκρατία με το σεβασμό της αρχαιότητας. Επιπλέον πρέπει να σας πω το εξής, ότι εκτός από τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, παραλάβαμε και απολύτως προβληματικές φυλακές. Και αυτό δεν είναι μια δική μου προσωπική παρατήρηση, είναι το προϊόν, αν θέλετε, και της διεθνούς δικαιοσύνης, η οποία μας άφησε όχι απλώς πολλές καταδίκες για τις συνθήκες στις φυλακές στη χώρα μας και για τις συνθήκες νοσηλείας σε αυτές, αλλά επιπλέον μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βασανιστήρια είχαμε χαρακτηρισμό της χώρας μας με δημόσια δήλωση ως χώρας η οποία δεν σέβεται τα δικαιώματα των κρατουμένων. Χαρακτηρισμός ο οποίος έχει δοθεί μόνο στη χώρα μας, στην Τσετσενία, στη Βουλγαρία και στην Τουρκία.
Αυτός ο χωρισμός, ο χαρακτηρισμός που δόθηκε στη χώρα μας, δεν είναι μόνο ένα ηθικό στίγμα στη χώρα μας. Μην διακόπτε, κύριε Θανασίου, παρακαλώ. Και κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Κύριε Πρόεδρε, σε 1,5 λεπτό μπορώ να έχω τελειώσει. Δεν είναι μόνο ένας ηθικός χαρακτηρισμός, αλλά είναι και ένα στοιχείο το οποίο λαμβάνει υπόψη τη συνομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία μας έχει καταδικάσει τόσες φορές και έχουμε πληρώσει τόσα χρήματα μέχρι σήμερα. Όταν αναλάβαμε την κυβέρνηση, 190 αιτήσεις κατά της χώρας μας εκκρεμούσαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για θέματα της φυλακής. Εδώ και ένα χρόνο έχει κατευθεί μόνο μία αίτηση επιπλέον σε σχέση με όλες τις προηγουμένες υπήρχαν. Και θα ήθελα να πω το εξής. Θα είχα πολλά να πω, κύριε Πρόεδρε, αλλά πραγματικά δεν θέλω να με μακρηγορήσω, ούτε μου αρέσει η τακτική των ομιλητών που ζητούν μισό λεπτό ακόμα και τα κάνουν 30 λεπτά. Θα τελειώσω λέγοντας το εξής μόνο, ότι αυτή η κυβέρνηση πάντως θα παραδώσει στη χώρα μία δικαιοσύνη η οποία θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο από αυτό στο οποίο την παρέλαβε με αυτές τις καθυστερήσεις, με αυτή την κατάσταση των φυλακών και με αυτές τις καθυστερήσεις στην προσπάθεια απόδοσης δικαιοσύνης στη διαφθορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης.